από εδώ και στο εξής, βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού, συγγνώμη, δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ φυσικά. Ο βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι ο Παναθηναϊκός. Θα μου πείτε, ρε Γιώργη, πώς γίνεται αυτό, ε? Ο Παναθηναϊκός θα γίνει αντίπαλος του Ολυμπιακού. Όπως γίνονται τα πράγματα, ναι, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο ανταγωνιστικός αντίπαλος του, και θα σου πω αμέσως γιατί. Έληξε συμφωνία των Κινέζων με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αλαφούζο. Ένα κινέζικο κονσόρτσιουμ, 5 εταιριών, με πάρα πολλά λεφτά, έγινε η συμφωνία με τον κύριο Αλαφούζο. Διαμεσολαβητής ήταν ο πρεσβευτής Κίνας εδώ και το θέμα έληξε. Ο Παναθηναϊκός πάει στα χέρια των Κινέζων. Μάλιστα, οι Κινέζοι, οι ίδιοι αυτοί, αυτό το κονσόρτσιουμ, θα πάρει και άλλες ομάδες ευρωπαϊκές μεγάλες. Στην Ελλάδα προτιμήσει τον Παναθηναϊκό. Ποιον προτιμήσει? Τον Απολλώνα. Μάλιστα, ήδη έκανε κάποιες ενέργειες. Απευθύνθηκε στην UEFA για να σβηστεί η ποινή του Παναθηναϊκού και να παίξει φέτος στην Ευρώπη. Και κάτι άλλο. Σε αυτή την καινούργια ιδιοκτησία δεν θα έχει καμία σχέση, καμία ανάμειξη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτό που σας λέω, το λέω με βεβαιότητα. Αυτά που λέτε τα νέα για τον Παναθηναϊκό, που ξεφεύγει πια από τη μιζέρια των τελευταίων χρόνων και σίγουρα τώρα με άλλες προοπτικές, με άλλους μάνατζερ, με άλλα λεφτά, με άλλα όνειρα, θα πάει να γίνει ο ανταγωνιστής του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Θα μου πείτε, η ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι πάντα μια σταθερή δύναμη. Πάντως ένα γεγονός, δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον Παναθηναϊκό. Δεν πήγαινε άλλο. Τι έγινε, αγοράκι μου, την άκουσε δήλωση για τον Παναθηναϊκό? Ναι, αυτό το είχα διαβάσει. Μάλλον μου το είχες πει πριν από 2 μήνες. Απλά ήταν στα μαγεύματα. Δεν το βγάλαμε και στο site για συγκεκριμένους λόγους. Και είναι δυνατό το γκρουπ από πίσω. Έτσι, 5 εταιρείες είναι πολύ δυνατές. Το ξέρω. Πάρα πολύ δυνατές. Αυτό είναι πολύ καλό. Και έχω μάθει ότι την κέντα την έκανε ο Μπιλμπάι Τάξη. Ο οποίος Μπιλμπάι Τάξη θα χεστεί πάνω του αυτού. Όχι. Θα βγει και θα μπει σε θέση μάχης. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Μένα μου την είχε δώσει αυτή η κατάσταση ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το έχουν τερματίσει πολύ. Και πιστεύω ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Πριν από 3 μήνες, 3-4 μήνες, έχω κάποιο γνωστό στην Κόσκο, ο οποίος είναι πολύ καλά στα πράγματα με τους Κινέζους, και μου είχε αναφέρει αυτό το πράγμα τότε, μου το είχε πετάξει. Δεν έκανε σχέση η Κόσκο? Όχι. Απλά η δουλειά του είναι στο λιμάνι. Και μου το είχε αναφέρει αυτό. Απλά δεν μπορούσα. Ότι ετοιμάζεται deal. Ναι, αλλά δεν τον πίστεψα τότε πάρα πολύ. Για το λόγο το ότι ήταν η πληροφορία λίγο περίεργη. Ναι. Για το timing λίγο άσχετο. Σωστό. Και ήθελα λίγο να το αφήσω. Γιατί δεν μπορεί να γράψει κάτι τέτοιο ούτε στο site ούτε να το πει, α πούμε. Πόσο μάλλον να το συζητήσει. Θα σε πάρουν όλοι στο βραστό. Οπότε ο φίλος είχε απόλυτο δίκιο. Να που πει για ΠΑΟΚ. Έχω μια αμφιβολία, επειδή έχουν φοβωθεί όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στον ΚΑΣ. Για την ποινή του. Έχω μια αμφιβολία. Αμφιβάλλω θα πάει στον ΚΑΣ ο ΠΑΟΚ. Και αν πάει στον ΚΑΣ και τιμωρηθεί και υποβαστεί, γιατί ο ΚΑΣ, εδώ είναι το θέμα όλο, θα εξετάσει. Υπήρχε συνδιοκτησία, υποβιβάζεσαι. Δεν υπήρχε συνδιοκτησία, αθώος. Αν αποφασίσει ότι είναι συνδιοκτησία, το συμφέρει τον ΠΑΟΚ να πάει και να υποβαστεί. Γι' αυτό έχω αμφιβολίες αν θα πάει τελικά ο ΠΑΟΚ στον ΚΑΣ. Πήγε ο Ολυμπιακός όμως, πρώτος. Άλλο καπέλο. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει για να το δει. Το θέμα είναι ότι τώρα με τον Ολυμπιακό τι γίνεται? Δηλαδή πήγε Ολυμπιακό. Όχι, θέλω να ξέρω γιατί δεν ασχολούμαι πολύ με αυτό. Όταν λέμε Ολυμπιακό με αυτό που βγάλαμε Ισπανού. Ναι. Σαν για πλάκα, ρε. Τι περιμένει να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακό? Σαν για πλάκα, για καλαμπούρι. Ούτε καν τα λαμβάνει πούπου. Θεωρώ ότι. Θα τιμωρήσει το Μαρινάκι τον Ολυμπιακό. Θα ξεκινήσω με κάτι άλλο, με αυτό που διάβασα σε κάποια site και δεν στέκει πουθενά. Είναι τη πλάκα. Μην παρασυρθεί κάποιος από εσάς, τα διαβάσει και νομίζει την αλήθεια. Τι εννοώ? Γράφουν κάποια sites ότι τα βρήκαν ο Σοκράτης Κόκαλης με το Σαββίδι τον Ιβάν και θα πάρει η Ντρακάτ, η εταιρεία του Κόκαλη, το λιμάνι Θεσσαλονίκης, που εκεί είναι ο Σαββίδης,
και ο Κόκαλης θα δώσει το Σαββίδι το μερτικότατο ρέντι για να κάνει εκεί ο ΠΑΟΚ μέσα στο ρέντι. Τι είναι αυτά πράγματα, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πραγματικά γελάει τα τσιμέντα. Να πω ότι Σοκράτης, Κόκαλης και Σαββίδης δεν έχουν καμία σχέση. Ούτε θα έχουν ποτέ. Αλλά είπαμε πάρα πολύ συχνά, η δημοσιογραφία στα sites είναι γκαξτερική. Γράφει όλος μια αλακία ότι του κατέβει ανώνυμα. Πέρασε. Το διαβάζουν οι άλλοι και πάει λέγοντας η δουλειά.